2-1. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ο μεγάλος τελικός. Ο πρίγκιπας εναντίον της Ταχτοπούτας. Και λέω Ταχτοπούτα γιατί αυτόν τον όρο τον έχει βγάλει ο Γκρίμσκοφ για το μέτρο. Έχει λίγο πλάκα. Και να φτιάξω λίγο το σκορ. Να μας συγχωρέσετε και λίγο, είμαστε και λίγο κουρασμένοι από τις 5 η ώρα. Συνεχόμενα, εγώ δηλαδή, συνεχόμενα ο Αντώνης έκανε και ένα διάλειμμα στο μικρό τελικό. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, viewers contest έρχεται μετά. Όποιος είσαι σε Mellidron ή Mista θα μπει στην κλήρωση. Όχι, ένα, σταμάτα ρε. Ναι. Ένας από τους δύο που, εντάξει, πω, δαλάδα ρε φίλε. Τι άλλο, να πούμε ανακοίνωση μετά για την επόμενη Κυριακή. Αυτά. Πάμε λοιπόν. Οκ, okay, δεν με ρώτησε κανένας. Δεν πειράζει, έδωσα εγώ το ready. Okay. Πάμε ready. Λοιπόν, Cloud Kingdom, PvZ. Γενικά PvZ στην Ελλάδα βλέπουμε αρκετά συχνά. Οπότε και επειδή είναι μάλιστα και πολύ καλό επίπεδο, δεν περιμένω να δούμε κάτι διαφορετικό. Και είναι αυτό που σου έλεγα, δεν ξέρω αν μπορεί ο Meldron να κάνει κάποιο cheese, κάποιο lean εναντίον του Mista. Γιατί και αν ακόμα δοκίμασε να του κάνει κάποια υπερβολική πίεση στον πρώτο χάρτη, ο Mista το διαχειρίστηκε πάρα πολύ όμορφα και μιλάω για το Daybreak. Αν δεν κάνω λάθος, πρώτο ήταν ή δεύτερο. Δεύτερο. Α, το Daybreak, ναι, που το πήρε. Παρ' όλα αυτά στην πρώτη πίεση με τα ρότσες και τα links, ο Mista μόλις το είδε το διαχειρίστηκε πολύ ωραία και πήγε πίσω. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα με το Mista. Δηλαδή, όταν παίζει ενάντια στο Mista, είναι ότι ο Mista έχει πολύ καλό game sense. Δηλαδή, έχει αίσθηση του παιχνιδιού, έχει πολύ καλό scouting και γενικά βλέπει. Όταν λέμε βλέπει. Decision making το λέμε εμείς στο χωριό μου και είναι κάτι που χρειάζεται ένας πολύ καλός παίκτης. Greek Army. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, έφυγε λοιπόν. Πιστεύω ότι αυτός ο χάρτης είναι καλός για να πιέσει την τρίτη του. Εφόσον πάρει τρίτη, βέβαια. Ο Mista είναι αρκετά ανοιχτή τρίτη, δεν είναι όπως το Entomb Valley όπου είναι σχετικά μικρή η ράμπα, δεν έχει άλλη είσοδο. Εδώ πέρα η τρίτη είναι ανοιχτή από τη μία πλευρά τελείως, από την άλλη έχει μια μεγάλη ράμπα. Μπορεί να την πιέσει την τρίτη. Το θέμα είναι θα πάρει τρίτη ο Mista και αν την πάρει, πώς θα την πάρει. Γιατί αν την πάρει καθυστερημένα, δεν μπορεί να τον πιέσει αναγκαστικά. Γιατί θα σου έρθει αυτός προτού την πάρει. Ενώ άμα την πάρει γρήγορα, τότε ίσως να έχει κάποια ελπίδα ο Mista, ο Meldron. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Mista δεν είχε ούτε σετ. Τώρα έχασε το πρώτο σετ σε όλο το τουρνουά. Απέκλεισε 2-0 ο Φύρα. Πήγε 3-0 απέναντι στον Μπάρταρ. Μετά ημιτελικό πήγε 3-0 απέναντι στο Hot Cookies. Και τώρα έχετε με τον Meldron και προηγείται 2-1. Από την άλλη, να πούμε ο Meldron πέρασε με walkover τον Ήμπλα. 2-0. Μετά στην επόμενη φάση έρχεται η μεγάλη ανατροπή όπου είναι Meldron εναντίον Abstract 3-0. Οκ. Okay. Τα πρώτα bot που θα δούμε το που κλείσουμε. Το κάνει και cast νομίζω, ε. Κάναμε εμείς ένα, σίγουρα που το είδαμε. Και κάνει και Zonk τα άλλα ή όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Κάτι άλλο έκανε. Okay. Ο Zonk νομίζω κάτι άλλο έκανε cast, όχι αυτό. Πάμε με τα replay. Και έρχεται στον ημιτελικό και κάνει άλλη μεγάλη έκπληξη. Και το Rasmus βέβαια. Ναι, ναι αυτό. Δηλαδή πάει και κυνηγάει το Rasmus, ξέρω εγώ, 3-1. Που δεν το περίμενα. Δηλαδή πραγματικά ο Rasmus μου φάνηκε πολύ καλός αυτό το τουρνουά. Πάρα πολύ καλός. Και γενικά τις τελευταίες μέρες. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Έρχεται λοιπόν να δείξει ότι. Τι. Συμβαίνουν αυτά. Νικάει ακόμα και ο Άμπαλος ο Meldron το Rasmus, ξέρεις. Όχι, δεν το λέω έτσι. Σοβαρέψου, μας ακούνε και από τη Rockat. Άντε. Ναι, μας ακούνε και δεν ξέρω ότι γνωριζόμαστε πολύ καλά με το Meldron. Α, εννοείται κύριε της Rockat, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι φίλοι όλοι, είμαστε γενικά. Είμαστε γνωστοί, δεν είναι. Τα έχουμε πει και έξω, ας πούμε. Και στο πραγματικό κόσμο. Α, ναι, είναι αυτό το, η γραφικότητα που λένε real life. Λες και αυτό τώρα εδώ δεν είναι πραγματική ζωή. Λοιπόν, ο Meldron πάει και αυτός για το γρήγορο τρίτο, χωρίς Γκάζι, φυσιολογικά νήμα και από τους δύο παίχτες. Ο Mista παίρνει και το δεύτερο του Γκάζι, φυσιολογικό, όλα φυσιολογικά ως τώρα. Αντώνη, ερώτηση. Ναι. Ποιο είναι το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι που περιμένεις για τον επόμενο χρόνο? Ξέρω εγώ, το Guild Wars 2 θα έλεγα. Πιάνονται και το... τα expansion, άντε να σου βοηθήσω. Α, Heart of the Swarm. Δεν ξέρω, θα μου πεις η γνώμη σου. Είναι αυτό ή είναι το Guild Wars 2?
Δεν μπορώ να πω ότι είναι το Guild Wars 2, όχι. Heart of the Swarm νομίζω το περιμένω περισσότερο. Mm-hmm. Το Guild Wars 2, εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλό παιχνίδι. Όσα έχω δει, αυτό μου δείχνουν. Το Tribes Ascent μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί εμένα δεν μου αρέσει τα first person shooters καθόλου. Είναι ένα free to play παιχνίδι το Tribes Ascent. Όποιος δεν το ξέρει, να πάει να το δοκιμάσει. Είναι τσάμπα, είναι σαν το League of Legends. Εντάξει, αυτά μου έχουν κάνει εντύπωση τώρα τελευταία που είχα στο μυαλό μου. Diablo 3. Εγώ τον Diablo είχα την beta, δεν με ξετρέλανε τον Diablo 3. Όχι επειδή δεν είναι καλό παιχνίδι, απλώς νομίζω ότι το gameplay του το έχω ξεπεράσει εγώ ως gamer, δεν με εξετάρει, δεν μου λέει κάτι τον Diablo. Αυτό που μου είπε πολλά είναι το Dota 2, όχι σαν παιχνίδι, σαν interface. Προχτές δέχτηκε, πήρα την beta του και μπήκα μέσα και εντάξει ήξερα κιόλας για το interface, τώρα δεν είδα και από κοντά. Έχει καταπληκτικό interface, δηλαδή είναι το τέλειο interface για e-sports. Ποιος θα μου δώσει μια beta ρε παιδιά? Νομίζω αυτές τις πουλάνε κιόλας στην πέτα του Dota 2. Σιγά μην δώσω λεφτά για Dota. Ναι, γιατί είναι αρκετά δημοφιλής, τώρα δεν ξέρω. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο ο Husky. Ναι, το είδα. Το interface της Dota 2 με το interface του Starcraft 2 και είναι για να κλαις. Και δεν τα ανέφερε όλα, παραδείγματος χάρη δεν ανέφερε ότι μέσα όταν βλέπεις ένα παιχνίδι μπορείς να μπεις ως observer σε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι θέλεις. Σου έχει εκεί πέρα τα top παιχνίδια και σου λέει αυτό το παιχνίδι έχει 200 observers. Και μπαίνεις και εσύ και δεν λαγκάρεις, σαν να φορτώνει κανονικά το παιχνίδι. Και μπαίνεις στο observer και βλέπεις το παιχνίδι. Μετά διαλέγεις την κάμερα, θες ξέρω εγώ να βλέπεις την κάμερα, την οπτική γωνία ενός παίχτη, να την κουνάς μόνος σου, να κουνάει αυτόματα ο observer, να κουνάει αυτόματα το πρόγραμμα που βλέπει που έχει δράσει και σου κουνάει αυτόματα. Και διαλέγεις μετά και το audio stream. Δηλαδή μπορείς να ακούς τους casters να καστάρουν και μέσα από το παιχνίδι. Ή να ακούς την ομάδα. Να ακούς ξέρω εγώ την μία ομάδα ή την άλλη ομάδα. Αντώνη, όλοι το διακόπτω. Έρχεται ο φόβος και ο τρόμος. Τον Zerg στο metagame, two base blink all in και μόνο all in, μπορώ να το πω με 8-9 gates με ένα στο attack και ένα στο armor. Το pylon μάλιστα έχει στηθεί σε πολύ ωραία περίοπτη θέση, θα ήθελα και ένα εδώ πάνω. Και για να δούμε τι έχει ο Melindron. Ο Melindron έχει κάπως καθυστερημένο speed. Έχει 17 link, έχει Rod Warren, πάει για το γρήγορο ένα carapace και άλλα 3, όχι 8 gates λοιπόν με blink. 8 gates νομίζω είναι λίγο υπερβολή. Αν πας blink, μπορεί οι stalkers δεν είναι ακριβή. Νομίζω ότι 6, ίσως 7 το πολύ. Θα δούμε τώρα στο Warpin πώς θα κάνει. Δηλαδή, συνήθως πας για zealots όταν πας 8 gates, γιατί δεν έχεις τα λεφτά για να κάνεις κάτι πιο ακριβό. Πας για zealots που είναι φτηνή. Θα το δει. Για να δούμε, θα το δει. Είναι πολύ σημαντικό να το δει. Θα δει το πρώτο pylon, άρα κάτι παίζει. Προσπαθεί να το σώσει και θα κάνει και ένα ακόμα πιο κοντά. Δεν το σώνει το pylon. Δεν έχει τελειώσει το speed. Φύγε. 5 roaches. Βγαίνουν 10 roaches. Ρίχνει spines παντού. Ο Melindron προσπαθεί να το κρατήσει. Ψηλιάσει και ότι συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι πολλά τα stalkers. Και όπως είπες και εσύ, θα έχουν 1-1. Πολύ καλά upgrades. Από την αντίθετη πλευρά, ο Melindron θα έχει μόνο 1-0. Για να δούμε. Όσο περνάει η ώρα, βέβαια, Αντώνη δεν το σπάει αυτό. Πολλά spines. Έχει roaches. Δεν το πρέπει το να σπάει αυτό. Άμα χτυπήσει πρωτού, σηκωθούν τα spines, το σπάει. Γιατί τώρα υπάρχει μόνο ένα spine. Δεν υπάρχει APM πολλά spine. Λοιπόν, και αυτό είναι το πραγματικό APM. Έχει κάνει λάθος η Blizzard. Για να δούμε, δεν θέλω τα roaches εκεί. Θέλω τα roaches πίσω να πάει να προστατευτούν πίσω από τα. Πηλώναμε μερικά links, δεν ξέρω αν είδες. Και προσπάθησε και γύρισε γρήγορα ο Μίστα πίσω. Να το. Για τους δύο παίχτες. Είναι πολύ δυνατό του Μίστα, αλλά ίσως να το κρατήσει ο Melindron. Για να δούμε, βλέπει, σταμάτησε probes. Συνεχίζει λοιπόν, θα κάνει warping units όλα τα chrono boost πάνω στα gates. Θέλει να βγάλει μόνο units, μόνο έτσι μπορεί να σκοτώσει, αλλά έχουν σηκωθεί σκάνει. Έχει 55 drones, θα πάνε σε 42 probes, δηλαδή είναι σε πολύ καλή οικονομική θέση ο Melindron. Και νομίζω ότι το κράτησε, εφόσον σηκώθηκαν τα spines, δεν έχει να φοβάται πολλά. Για να δούμε, θα πέσει το pylon, πρέπει να προσέξει, να μην κάνει commit πάνω στο pylon, γιατί έρχονται blink talkers. Έχει blink, όχι, είναι και υπεράριθμοι, Αντώνη. Θα πέσει το pylon. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι, δεν έχει τελειώσει το σπίτι ακόμα. Για να δούμε. Θα κάνει και μπλίνκ. Τώρα πρέπει να πάει πίσω από τα spines. Ήταν λίγο υπερβολικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί παλεύει, γιατί δεν έχετε μπλίνκ από τα spines. Βλέπουμε εδώ και το APM. Για να δούμε, θα δούμε μπλίνκ. Γίνεται μπλίνκ παρόλα αυτά. Προσπαθεί. Τώρα έρχονται τα roaches. Είναι πολλά και τα roaches. Θα γίνει ένα warpin κάτω. Και κοίτα να δει τώρα, δεν τον βολεύει καθόλου εκεί το warpin, Αντώνη. Θα πρέπει να αφήσει ένα stalker πάνω ώστε να έχει vision στο high ground. Για να κάνει πάνω στο high ground stalkers. Για να δούμε, το βλέπει. Γρήγορα αντιδρά ο Melindron, δεν αφήνει να σηκώσει ο Μίστα κανένα πυλώνα. Εξαιρετικό παιχνίδι και από τους δύο παίχτες. Ο Melindron θα πάει για τον Natural και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει, γιατί το τρίτο έχει πολλά spines, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και κοίτα να δεις ο Melindron αμέσως αντιδρά, γρήγορα σηκώνει τα spines και τα φέρνει στο Natural.
πολύ ωραίο παιχνίδι και από τους δύο παίχτες. Νομίζω ότι ο Μέλντρον έχει το πάνω χέρι σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολλά τα ρότσι, Αντώνη. Το έδωσε χρόνο. Πάει, τελείωσε τώρα. Να σου πω τι να σου πω τώρα. Ότι είναι 31 ρότσι, έναντι 28 στόλκερς. Και ένα προς ένα να το βάλεις. Για να δούμε. Το έχει το high ground. Προσπαθεί ο Μίστα. Μην ξεχνάμε ότι τα units του Μίστα στα χέρια του αποκτούν ιδιαίτερο cost efficiency. Βλέπουμε εδώ και το EPM 180-200. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Προσπαθεί, κρατάει τα στόλκερς όσο γίνεται πιο ζωντανά και κοίτα, προσπαθεί να σκότσει πάιλορς. Θέλει να μπει με στη μούρη του, αλλά τα ρότσις γίνονται όλο και περισσότερα. Πολλά links. Πολλά links. Νομίζω ότι έχει χάσει το παράθυρο του πια ο Μίστα. Δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν συμβεί κάτι από αυτό. Όπως είπα και πιο πριν, το σημαντικό είναι ότι ο Μέλντρον έχει πολύ καλή οικονομία. Έχει σχετικά καλή. Έχει 51 drones απέναντι σε 42 probes, αλλά είναι σε 3 βάσεις. Δηλαδή, άμα δει το income, είναι πολύ ανώτερο το income του. Για να δούμε, είναι, σε θέση, είναι σε τρομερά καλή θέση. Το road speed έχετε... ένα μέλι, το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά οκ. Okay. Ναι, είναι μάλλον είναι μέλι, γι' αυτό. Δεν είναι. Ναι. Για να δούμε, γίνεται η επίθεση. Τα spines είναι εκτός θέσης, να πούμε ότι είναι στο natural. Κάτι που μπορεί να ευνοήσει. Φοβερό blink micro από τον Μίστα. Κοίτα τι ώρα που διαχειρίζει το μονάδα σου. Κοίτα και το EPM 200 και 200 και οι δύο. Και σαν αρχίζει να παρατέχει. Έρχονται τα Zerglings, don't worry. They are coming, they are coming. Δεν είναι πολλά, είναι λίγα και φέρνει και drones και δεν το καταλαβαίνω αυτό, θέλει να σας το δίνω το οπωσδήποτε. Πολλά pylons, του κάνει μια μερική υπελκύκλωση, αλλά τα ρότσι δεν παράνε, Αντώνη, τα μισά ρότσι δεν παράνε. Ενώ από την άλλη πολύ καλύτερο το εξοπονής έχει ο Μίστα και νομίζω ότι θα τον θερήσει σε μια μάχη που δεν το περιμέναμε ποτέ και με τίποτα. Ο Μίστα με περίσσει από μονή για να δούμε άλλα 8 ρότσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα spines, αλλά αν πέσει το τρίτο, Αντώνη, ισορροπεί το. Έχει χάσει ήδη πολλά drones. Είναι η ίδια οικονομία του με την οικονομία του Μίστα και ο Μίστα έχει πολύ πιο δυνατό στρατό. Το έπνιξε λίγο ο Μέλντρον εκεί πέρα. Ναι. Με τα κακά engagement, τις κακές μάχες που έδωσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τράβηξε drones εκεί πέρα. Δεν υπήρχε λόγος να πολεμήσει εκεί. Είχε μερικά links εκεί πέρα. Θα μπορούσε να φέρει 2 spines εκεί πέρα. Δεν υπάρχει λόγος να έχει όλα τα spines σε μία πλευρά. Και τώρα είναι μπροστά ο Μίστα. Δεν μπορεί να φάει τόσα pylons. Πρέπει να φύγει. Οποιαδήποτε μονάδα χρειάζεται. Πρέπει να μένει αδύνα αν υπάρχει ένα τρίτο ροτς link από πίσω και τίποτα άλλο. Τέλειωσε το melee upgrade. Δεν έχει πάρει για τα ροτς, έχει πάρει το carapace. Αντώνη, κακό engagement. Είναι πολύ καλή. Θα πάνε εκεί πέρα, θα στερήσουν το τρίτο, που αυτό είναι μια νίκη για το Meldron. Αλλά ήδη είναι πολύ πίσω. Είναι πολύ πίσω. Και κοίτα εδώ, τώρα εδώ είναι κακό και για τους δύο. Είναι στενό το Meldron. Είναι ιδιαίτερα κακό για το Meldron, όμως που έχει μικρότερο range. Ακριβώς. Όπως το λες, και μην ξεχνάμε ότι έχει και τον πλήκο Μίστα. Κοίτα οι μονάδες του Αντώνη, πορτοκαλί, κόκκινες, κίτρινες. Πολύ ωραίο micro. Να δούμε μέσα όρο EPM 100 με 125. Τι είπες, Το τρίτο το σκότ του Meldron. Εντάξει, νομίζω δεν έχει σημασία. Γιατί δύο βάσεις απέναντι σε δύο βάσεις, ο πρώτος έχει το πλεονέκτημα. Αυτά τα τελευταία links ήταν ελπίδα για να δούμε. Χαμός γίνεται εδώ πέρα, γίνεται blink. Oh, αυτά τα λίγα από πίσω λίγο θα βοηθήσουν αν κρατήσει ζωντανά τα ρότσι. Έπρεπε όμως παράλληλα να είναι και τα ρότσι να σπρώχνουν. Πολύ ωραία το διαχειρίζεται, έχει χωρίσει σε δύο μονάδες του στρατού. Το βλέπεις εδώ το 3 και το 4. Τα control groups τώρα όμως, κοίτα εδώ πίσω τα links, πίσω τα drones. Πραγματικά οι αριθμοί πέφτουν προοδευτικά για τον Meldron, ενώ για τον Μίστα δεν πέφτουν. Πάρα πολλά stalkers, Αντώνη, τρελό DPS. Δεν ξέρω πώς θα σκοτώνεις όλα αυτά. Έχουν φυσικά και ένα-ένα upgrades. Δύσκολα τα πράγματα. Αν και το φα είναι κοντά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία, ναι. Πάει για το συν 2 στο μέλε. Λοιπόν, τώρα κάνει ένα παραπάνω μου που το στοιχίζει κάτι ερώτηση. Ναι. Ακριβώς και είναι το GG. Ένα παιχνίδι που δεν περίμενα με τίποτα να το πάρει ο. Όχι με τίποτα, έτσι όπως εξελίχθηκε, πίστευα ότι θα το πάρει ο Meldron. Και φάνηκε εδώ να πούμε αυτό που λες για το game sense του Μίστα. Πόσο ωραία και υπομονετικά το διαχειρίστηκε, πόσο δεν αγχώθηκε και είπε «ΟΚ, okay, υπομονή, θα μαζέψω αρκετά stalkers, θα εμπιστευτώ το micro μου, πολλά spines, τα έφερα από εκεί, ξαναπήγε απ' την άλλη», δεν ξέρω, το διαχειρίστηκε πολύ όμορφα. Ναι, όπως θα λες είναι ακριβώς, δηλαδή το διαχειρίστηκε τέλειο Μίστα, πήγε τα spines από τη μία, πήγε μετά απ' την άλλη, πήγε ξανά απ' την άλλη, χτύπησε στο σωστό σημείο, δεν έχανε stalkers, αυτό είναι το σημαντικό. Μου θύμισε λίγο Μιούτας ότι προσπαθεί να μην χάσει τα Μιούτας ώστε να κάνει τη γιγάντια μπάλα θανάτου με Μιούτας που τότε πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει ο αντίπαλος. Και ο Meldron έκανε μερικά λαθάκια. Νομίζω ότι έχανε μερικές μονάδες χωρίς λόγο. Τα spines, νομίζω τον έπαιρνε να κάνει και μερικά spines παραπάνω στο τρίτο. Τον έπαιρνε να χωρίσει τα spines. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να έχει και τα 4 στη μία πλευρά. Φέρτε 2 στη μία, 2 στην άλλη. Όλα αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες. Απλώς μας έδειξε ο Μίστα ότι αν του δώσει αυτό το μικρό παράθυρο.
μπορεί να πάρει τη νίκη. Πολύ ωραία λοιπόν, να σταματήσουμε το record. Μίστα εναντίον Μέλιντρον σε ένα best of 7. 3-1, ο Μίστα ένα βήμα πριν τη μεγάλη νίκη. Και να κλείσω με ένα πολύ ωραίο comment, το οποίο το διάβασα όπως είναι αυτοτελές. Και λέει ο Jedi Masters, εμένα η φαντασίωσή μου ήταν να δω Μίστα και Μούτα σε 2v2. Η φαντασίωσή μου να δω Μίστα. Τώρα, τι μπορείτε εσείς να βάλετε με το πονηρό μυαλό σας.